Το 2024 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για το σύλλογό μας. Φέτος και σε λίγες μέρες κλείνουμε 40 χρόνια λειτουργίας, 40 χρόνια προσφορά στον αθλητισμό της πόλης μας, 40 χρόνια στα οποία πολλές γενναίες Καλαματιανών και φίλων από τις γύρω περιοχές έχουν περάσει, έχουν εκπαιδευτεί, έχουν γίνει ιστιοπλόοι και γενικά μέσα από τις αθλητικές δράσεις έχουν γίνει και καλύτεροι άνθρωποι και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ περήφανοι γι' αυτό. Οπότε φέτος θα πραγματοποιήσουμε μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, οι οποίες όσο προχωράει και το έτος προς το τέλος του, θα κορυφωθούν. Ξεκινάμε με την διενέργεια του 25ου ιστιοπλοϊκού τριημέρου για σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, το οποίο πραγματοποιείται στη μνήμη ενός από τους ανθρώπους που πίστεψαν από την αρχή στη λειτουργία του συλλόγου μας, πραγματοποιείται στη μνήμη του αείμνηστου Γεωργίου Καρέλια. Θα έχουμε συμμετοχές 18 με 20 σκάφη. Είμαστε χαρούμενοι γιατί θα έχουμε συμμετοχές και από τον Ναυτικό Όμιλο Λακωνίας και από τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, εκτός από τα Καλαματιανά Σωματεία, τον Έολο, τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας και τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Καλαμάτας. Και επίσης, φέτος πρωτοπορούμε δημιουργώντας μια τουριστική κατηγορία ανεπίσημη, δεν θα είναι δηλαδή στα επίσημα αποτελέσματα του αγώνα, και έχουμε προσκαλέσει όλους τους φίλους μας ιστιοπλόους, οι οποίοι έχουν τα σκάφη τους στη Μαρίνα της Καλαμάτας και στη Μαρίνα της Πύλου, να συμμετάσχουν σε αυτή, έτσι ώστε να γνωριστούμε και με ανθρώπους από άλλες χώρες, να ιστιοπλοήσουμε μαζί και να περάσουμε ένα όμορφο τριήμερο. Σε αυτή μας την προσπάθεια θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία στις τελευταίες δράσεις μας δείχνει μια πολύ σημαντική στήριξη προς το σύλλογό μας και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Το Δήμο Καλαμάτας και το Δήμαρχο τον κύριο Βασιλόπουλο, όπως επίσης και το Δήμο Πύλου Νέστορος και το Δήμαρχο τον κύριο Καρβέλα Παναγιώτη. Επίσης, στις τελετές και γενικά στην παρουσία μας είτε στην Κορώνη είτε στη Φινικούντα, θα μας στηρίξουν πάρα πολύ οι Σύλλογοι των Επαγγελματιών της Κορώνης και ο Σύλλογος Επαγγελματιών της Φινικούντας και διάφοροι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το ανάλογο κλίμα που πρέπει σε μια τόσο σοβαρή διοργάνωση. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Aqua Rescue, η οποία μας διαθέτει σκάφη και προσωπικό για να έχουμε και την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα, εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα και της Επιτροπής Εστάσεων, οι οποίοι είναι όλοι οι μέλη και αθλητές του συλλόγου μας και διαθέτουν το χρόνο τους και τις γνώσεις τους για να πραγματοποιήσουμε αυτόν τον αγώνα. Όσον αφορά τώρα για τη λειτουργία των θερινών τμήματων του σωματείου μας, θα σας ενημερώσει η έφορος αγωνιστικών ομάδων, η κυρία Ψηροπούλου Μάντι, όπως επίσης και ο εκπαιδευτής του τμήματος Happy Sailing, ο κύριος Δαγκαλάκης Κώστας. Γεια σας και από εμένα. Εγώ λοιπόν θα σας ενημερώσω για τα θερινά τμήματα του ομίλου μας, όπου ξεκινάνε 17 Ιουνίου. Έχουμε την αγωνιστική ομάδα, η οποία αποτελείται από 25 παιδιά. Θα προπονούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, με την καθοδήγηση του πτυχιούχου προπονητή Τσακάκου Γιώργου και για να προετοιμαστούν φυσικά και για τους θερινούς αγώνες. Και θα δημιουργηθούν εκ νέου τμήματα ακαδημίας, όπου θα είναι ολιγομελή τα τμήματα αυτά. Οπότε θα είναι 3 μέρες η προπόνηση αυτών των τμήματων και θα γίνουν τόσα όσα θα έρχονται τα παιδάκια, θα δημιουργούμε και νέα τμήματα. Θα είναι από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη αυτά τα τμήματα. 5 με 7 ξεκινάμε το πρώτο τμήμα. Και θα προσαρμόζεται ανάλογα με το πόσα παιδιά θα έρθουν στον όμιλό μας. Γεια σας, είμαι ο Κώστας Δαγκαλάκης, εκπαιδευτής του τμήματος Happy Sailing. Το τμήμα απευθύνεται σε ενήλικες, για όλες τις ηλικίες. Και ουσιαστικά οι συμμετέχοντες έχουν το σκοπό να κάνουν βόλτες στο Μεσσηνιακό κόλπο, να χαλαρώνουν. Ο στόλος του τμήματος αποτελείται από 10 σκάφη, 5 θέσια, τριθέσια και μονοθέσια, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ταξιδιώτη. Το τμήμα ξεκινάει τις βόλτες του από την Δευτέρα 17 έκτου και κάθε Τετάρτη και Δευτέρα, από εκεί και πέρα, 4 με 7. Και τα Σαββατοκύριακα μετά, όταν χρειαστεί. Για τηλέφωνα επικοινωνίας μπορείτε να καλέσετε στο Σύλλογο μέσω των social media και τις καθημερινές στο Σύλλογο που είναι ανοιχτά.